Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Sala Sport. Δεύτερο παιχνίδι της σειράς, Milwaukee Sucks κόντρα στην Thunder. Thunder κατεβαίνει με πάρα πολλές απουσίες. 3-6 έχουν δοθεί. Σε strike σε μια σε αυτόν. Λοιπόν, πεντάρα των Milwaukee Sucks, Κατσαρογιάννης Διαμάντης, Παγούνης, Φωτόπουλος και Κουμπακάρης. Απ' την άλλη μεριά, Ζαράνης, Μπασδάνης, Λογοθέτης, Λαγός και ο Πέτρος Ζαΐνης. Δεν ανοίγει το σκορ, ο Τόλης Διαμάντης πήρε το αμυντικό rebound. Μαζμάνε οι Milwaukee Sucks θα εκμεταλλευτούν τις πολλές απουσίες της Thunder και θα ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1. Στο πάγκο ο Νίκος Κουβιτσόπουλος έχει τους Ροϊδόπουλο, Λουζάρο και Αναστασιάδη. Ο Τσαβιντάνης από σπίτι του στη λήξη της επίθεσης είναι άσπρο το rebound και τον Πέτρο Ζαΐνη, λογοθέτης. Πέτρος Ζαΐνης, αστοχή από τη γωνία, rebound από τον Διαμάντη χωρίς κόρνερ στην είσοδο του λεπτού της αναμέτρησης. Ο νικητής του ζευγαριού θα βρει στον δρόμο του E, τους Μπόμπιρες, τους fast break. Μπόμπιρες έκαναν το 1-0 στη σειρά, κέρδισαν στο Μαζαράκι πριν από λίγες μέρες η ομάδα του Δημήτρη Μπουλάξη. Διαμάντη στο την προσπάθεια από την περιφέρεια, στο σίδερο rebound του Μπακάρη. Οι Sucks έχουν απουσίες. Βέβαια έχουν τρεις παίκτες στο πάγκο. Λείπουν όμως αρκετοί και σε αυτούς. Διαμάντης αστοχή πάνω από τον ίδιο. Διαμάντης 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Παγούνης και εκείνος από την περιφέρεια εκτελεί αστοχή. Παδενής Μπαζάνης στο rebound. Ο Βασίλης Μπαζάνης πάνω. Μπαζάνης με το 5 κερδίζει φάουλ. Εκτελέσει δύο βολές. Με τη Thunder λείπει ο Θεοδοσίου, ο Τσιστράκης. Σαμπάνης. Λόγω για τους Milwaukee Sucks λείπει ο Τίκος, ο Σταυριανίδης και ο Καρύδης. Μέσα από τον Μπασδάνη ανοίγει το σκορ του Μεγλανού της Ανθρωπίας. Σε δεύτερη στον πρώτο όμιλο πίσω από την Αβαλένθια, 19 νίκες είχε και 3 ήττες. Μια μεριά η Milwaukee Sucks ενώ είχαμε ξεκινήσει πολύ καλά στην regular season, τελικά τερμάτισαν στην 7η θέση έχοντας 11 νίκες και άλλες τόσες ήττες. Στον δεύτερο όμιλο όμως, έτσι η Thunder είναι η ομάδα που αντιμετωπίζει στην φάση των 16, τη διαμάντησα στο 2003, πάνω από το Φωτόπουλο. Καλά μέχρι με συνειδό της Άκης. Μπακάρι. Πάω του λογοθέτη. Γωνία. Τσαρογιάννης. Οι γυρεβούχοι για να βρουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. Ο ένα φαουλ, δύο ομάδες, 7 και 10 ακόμη για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ζαράνης για τον Λαγό. Λαγός μπερδεύεται, Κατσαρογιάννης κλέβει. Στον διαγώνα με Γκόκη Σάξ, 4-2-3. Φωτόπουλος δεν μπορεί να σκοράρει. Τον αλεϊούπ rebound από τον Πέτρο Ζαΐνη. Ζάνης για 3 με το 5 το αντιβούλησε. Και κάνει το 2-5. 5 υπόντου πλέον του Βασίλη Βαζδάνη. Γεια! Και
Λιτσόπουλος όρθιος μπροστά στον φάγκο των Γκουρκισάκης, όπως και ο Τσιστράκης του φάγκο του Στάντερ. Μούνης για τον Διαμάντη για 3 με το 33, δεν απαντά, μπάλα εκτός από τον Λαγό. Νέα 14 χρόνια για τους Κυπνόμαυρους. Τρεις ο Σταύρος Κατσαρογιάννης, το πάνω του Διαμάντη. Για 2 ο Τόλης σε στοχή και 4-5. Πρώτο καλάθι ο Τόλης Διαμάντη. Πέτρος Ζαΐμης άργησε να πάει πάνω το μπακάρις, ο Πέτρος είναι στοχός. Πρώτο καλάθι από τον Πέτρο Ζαΐμη. Καμία αλλαγή μέχρι στιγμής από τις δύο ομάδες. Ο Μίκος Ζαΐμης παραμένει στο πάγκο. Η Στάντερ, όπως και η Αναστασιάδης, Λουμπάνος και Ροϊδόπουλος και τους Μιγόλ της Άξης. Γιάννης, ατομική ενέργεια, η μπάλα στο σίδερο rebound από τον Πέτρο Ζαΐμη. Κατσαρογιάννης προσπάθησε να κλέψει. Ζαράνης κράτησε την μπάλα στα χέρια του. 12 δευτερόλεπτα ακόμη για τη Στάντερ. Πέτρο Ζαΐμης για 2 με το 9, ευστοχή. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον Πέτρο Ζαΐμη. Time out, ο Νίκος Κυριτσόπουλος. Συμπληρώνουμε όπου να είναι το πρώτο δεκάλεπτο. Βρέχει το στοίλιο. 9-4 προηγείται η Θάντερ. Λοιπόν, πεντάδα της Θάντερ ίδια. Ενώ ο Αναστασιάδης τώρα στη θέση του Μπακάρη. Σταύρος Κατσαρογιάννης από το κύριο από τον Ζαράνη. Ζαράνης, Πέτρο Ζαΐμης, Μπαζδάνης, λογοθέτης και ο Λαγός η πεντάδα της Θάντερ. Την άλλη μεριά, Φωτόπουλος, Παγούνης, Κατσαρογιάννης, Διαμάτης και ο Αναστασιάδης. Πέτρο Ζαΐμης ασταμάτητος, τρίτο συνεχόμενο καλάθι με το νούμερο 9. Για πρώτη φορά στο σύν 7 η Thunder. 6 πόντι του Πέτρου Ζαΐμη και 5 του Βασίλη Μπαζδάνη. Διαμάντης και Παγούνης οι δύο που έχουν βγει το δρόμο στο αντίπαλο καλάθι για τους Μιγόλ της Σάξ. Παγούνης ακόμη 4 δευτερόλεπτα για 2. Αστοχή, rebound από ποιον, από τον Μπαζδάνη. Μπαζδάνη το διαδρό για τον Λαγό, ήθελε έκανε λάθος, κλέβει ο Παγούνης και επέστρεψε γρήγορα. Λαγός δεν γυρνάει, έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα. Εμίλιο Ξάξης για 3 ο Διαμάντης, η μπάλα βρίσκει το σύντομο και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Φύγια της με το 8, είναι άστοχος, όμως rebound από τον Αναστασιάδη που αφήνει στο Παγούνι. 3:45 ακόμη για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο Ήλιον. Ο Ροϊδόπουλος ήταν η πρώτη κίνηση του Κυριτσόπουλου. Σταύρος Κατσαρογιάννης το κλείζει από την περιφέρεια, είναι άστοχος. Διαμάντης παίρνει ακόμη ένα θετικό rebound. Κατσαρογιάννης διστάζει αυτή τη φορά. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για τους Σάξ. Κοτόπουλος. Το Παγούνι πρέπει να βιαστεί. 3-2. Φωτόπουλος για 3 στη λήξη, ευστοχή να τον νομερεύσει. Αλλά πρέπει να δείτε και το παγλό νομίζω. 7-11. Το τρίποδο του Φωτόπουλου. Εγώ εξάξει την διαφορά στους 4. Ζαράνης έκανε αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Θα πετύχει και το πρώτο του καλάθι. Σαν τελή είναι ανώτερη μια στιγμή. 13-7 και η βροχή δυναμώνει. Παγούνης. Μάτις λάθος, παίρνει ο Λαγός. Λαγός βρίσκει τον Ζαράνη, έρχεται ο Φωτόπουλος, κάνει φάουλ. Νομίζω όχι, δεν έδωσε και τίποτα. Ζαράνης είναι άστοχος, Διαμάντης στο rebound. Παγούνης, ο Ξαρογιάννης, τα 6.95. Ούτε τώρα, ο Στάδος την μπάλα εκτός. Από... πάνω του ο δεύτερος διαιτητής και δίνει κατοχή στους φιλοξενούμενους. Πάμε αλλαγή, ο Ροϊδόπουλος πέρασε στη θέση του Διαμάντη. Λαγός δεν μπόρεσε να πετύχει. Αλλά έχει κάποιος όμως φάουλ και θα πάει στη γραμμή της Ανατολίας. Το φάουλ τον Ροϊδόπουλο, δεύτερο μαντικό των Σάξ, 1 η Thunder.
Thunder που πρέπει να διαχειριστεί τα φάουλ και τις ανάσες. Έξω από την βολή από τον Λαγό. Μόνο ο Ζαΐμις είναι μέσα στην κέντρα για να ρίξει το rebound. Μέσα η δεύτερη. Double score ξανά στο σύν 7 η Thunder. 14-7. Αποκτήθηκε από το μπασκετάκι τίμη για το Summer League, ας το πήρε ακρίσιο, πάρε το λογοθέτω. Νέα ευκαιρία για τον Thunder, τον Ζδάνης. Ζδάνης με το 5 με ταμπλό, ας το κύριε Ζαράνης με το rebound, το στόπα τον Ροϊδόπλο στη συνέχεια. Δεν μπορούσαν να διευρύνουν το προβάλλησμα τους οι φιλοξενούμενοι, Ροϊδόπουλος. Με το 21, ας το κύριε πάνω τον ίδιο. Ούτε τώρα ο Άρης. Αλλαγή Λιβάρος για πρώτη φορά στο Βανκέ στη θέση του Παγούνι. Ζαράνης, δύο φάουλ μόλις οι Wall Sacks, ένα η Thunder. Ξεχάζουμε στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Ζαράνης. Το λαγό σας έξε τον πάνω τον Πατσαρογιάννη. Παίζει καλή άμυνα η Thunder μέχρι στιγμής. Έχει περιορίσει τους Sacks τους 7 πόντους, τους 9. Λέω με το καλάθι του Αναστασιάδη. Λογοθέτης μάλλον φέτος εμείς με τον Βαζδάνη. Θα βάλει το κουμπί στην επίθεση. Η Thunder 6 πόντους ο πρώτος, 5 ο δεύτερος. Πάει πως με το 5, μάλλα 10 τα λέγει στο καλάθι, αλλά στα χέρια του Λιβάρου. Από μία βρίσκεται και ακόμη κάθε ομάδα. Θα απομείνουν 15 δευτερόλεπτα, γιατί είναι Thunder. Ο Γιάννης, ο άποδος Κατσαρογιάννης, με θυμίζει τον Λιβάρο. Λιβάρος παλίγο να χάσει, κάνει λάθος, πλέπει ο Ζαράνης. Βήματα του Ζαράνη όμως. Τελευταία επίθεση έτσι είναι για τους Μιγόλ Ξάξ. Thunder έχει να δώσει 3 φάουλ, δεν νομίζω όμως να κάνουν ένα φάουλ. Θα να χρειωθούν χωρίς λόγο. Αναστασιάδη για 2, εκείνος έργος βαζάνε το rebound, δεν το λαβαίνει. 4-9 στο συν 5 η Thunder. Ξεκινά το δεύτερο δεκάλεπτο. Δημήτρης Ζαΐμις, Πέτρος Ζαΐμις, Βαζδάνης, Λαγός και ο Ζαράνης. Η πεντάδα στα Thunder. Στην άλλη μεριά Ροδόπουλος, αν είναι την προσπάθεια του Ζαράνη με το 3 και δίζει φάουλ τον Αναστασιάδη. Ο Ροδόπουλος Λουδάρος, Αναστασιάδης, Φωτόπουλος και Σταύρος Κατσαρογιάννης. Η πεντάδα τον Μιλγόκη Σάξ από την αρχή της αναμέτρησης και λιγάμε την Thunder στο σκορ. Ζαράνης στην άνωση της Ανδοπίας, βάζει στην πρώτη βολή, ώστε και με περιπεδιώδη τρόπο. Πλατσαριστεί η δεύτερη, ξανά στο συν 7, Thunder. 16-9, 14-7 και τώρα 16-9. Τρεις φορές η Thunder έχει δοθεί άποψη στο συν 7. Ο Ιδόπουλος, ο Τόπουλος για 3 με το 6. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει από το καλάθι, Ζαράνης το rebound. Φάουλ, ο Ιδόπουλος. Βαζδάνης, jump
δώσει μπροστά στον Φωτόπουλο. Λουδάρος παίρνει τον rebound. Γρήγορα στον Κατσαρογιάννη. Γρήγορα στις τροφές όμως από τον Thunder. Και οι πέντε έχουν πάρει θέση. Φωτόπουλος. Φωτόπουλος με το 21. Πάλι καλή σοκαλά από τον Άρη Βαϊδόπουλο. Πρώτο για απόψε. Ξεπερνάνε τους 10 πόντους οι Γοξάξ, 11-16 Λαγός για 3. Του πάντα τον Δημήτρη Ζαΐμι. Έξω για τον Ζαράνη. Ζαράνης στα βοτές. Αστόχης όμως από την περιφέρεια. Ριμπάντα του Φωτόπουλο. Ριζόπουλος είναι στον Ματσαρογιάννη να οργανώσει ακόμη μια επίθεση για τους Γοξάξ. Ματσαρογιάννης κάνει λάθος, κλέβει ο Λαγός. Φάλ ζητά ο Κυριτσόπουλος. Τον έκαναν φάουλ. Δημήτρη Ζαΐμι, αστοχή. Όχι, το έβαλε τελικά. Τρομερό καλά για τον Δημήτρη Ζαΐμι. Και ασίσταν τον Ζαράνη με το 3. Ξανά στο σύνολο 7 η Thunder. Εκτελέσει τον από την περιφέρεια. Rebounder το Φωτόπουλο. Κατσαρογιάννης διστάζει αυτή τη φορά. Φωτόπουλος έτσι για τον Ριδόπουλο. Ριδόπουλος νέα δίσδυση με το 21. Και αυτό μέσα τον Άρη Ριδόπουλο. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. Και 13-18. Καλό ξεκίνημα κάνουν και δύο ομάδες στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ζαράνης. Πέτρος Ζαΐμις. Νούμερο 9 μπροστά στο Ροϊδόπουλο είναι άστοχος. Έχουμε αλλαγή. Ταγούνι στη θέση του Κατσαρογιάννη. Το μπλος παραμένει στο παρκέ. Λαγός πίεσε για λίγο τον Παγούνι, δεν καταφέρει να κλέψει ο Ροϊδόπουλος. Κάνει το λάθος, ζητά συγγνώμη από τους παίκτες του, έκλειψε ο Μπαζάνης, το φάουλ του Αναστασιά, του Παγούνη στη συνέχεια. Τρίσο Λαγός. Βρισκιστόφαρο πάνω τον Παγούνη. Κυρία να ρίξει διαφορά έχουν λίγο τη σάξη. Γιατί δεν έχουν πάρει στιγμή. Και πάλι στο σκορ. Το Τόπουλο. Πέραντι για το Ροϊδόπουλο. Παίρνει και στην μπάλα στα χέρια του. Λουδάρος. Ωραία συνεργασία. Χάθηκε η μπάλα και βρέθηκε στο αντίπαλο καλάθι. Βρήκαν το τρίγωνο Λουδάρος, Ροϊδόπουλος και Αναστασιάδης. 15-18. Και ανοίγουμε το 4ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Κάνεις με το 5 ευστοχή, κάνει τους 7 πόντους. Η ώρα να σκοράρει. Και η Thunder έφτασε τους 20. 20-15, 3 φάουλ έχουν κάνει οι Sharks. Κανένα η Thunder. Το εξολούμενο έχουν κάνει μόλις ένα συνολικά στο μάτς. Για στιγμής. Ο Δόπλος φάουλ που μας δάνει. Φωτόπουλος, φόνα χέρι με το 6, αστοχή. 17-20, ντέρμπι μέχρι στιγμής το μάτς, το πρώτο μήχρονο. Λογικά έτσι θα κλείσει και το δεύτερο. Στο πρώτο μήνυμα στις λεπτομέρειες και τις 53 βήματα στο Λαγό. Πώς με 24, rebound από ποιον, από τον Μπαζάνη και δίνει πάρα από το Φωτόπουλο. Τέταρτο αυτοματικό από εδώ και πέρα η Thunder έχει bonus ελευθέρων πολλών.
Όπου να είναι, μπαίνουμε στο τελευταίο μετάλλευμα του πρώτου ημιχρόνου. Άλλοι γύρω στους 50 πόντους θα χρειαστεί η ομάδα που θέλει να πάρει το ωραίο στήλο αγώνα. Λάθος από τον Ζαράνη, κλέβει ο Πρωτόπουλος. Πρωτόπουλος δεν χρειάζεται. Βλέπει τους συμπαίκτες του, ο Ιδόπουλος. Πόπουλος παγούνι, σοπλίζει και εκτελεί από την περιφέρεια. Είναι άστατο στην μπάλα. Είναι για τον δημιουργό της ΑΚ. 14 δευτερόλεπτα στην διάθεσή της. 14-9 δευτερόλεπτα. Πεδόπουλος για 2 με το 21. Μπάλα στο ταμπλό, στο σύνδελο και στα χέρια του Πέτρου Ζαΐνη. Καγός για τον Μπαζάνη με το νούμερο 5. Το high post θα στόξει rebound το Λουγάρο. 4,5 λεπτά ακόμη για να οδηγηθούν οι δύο μάνες προς τα αποδυτήρια του Σάλα Σπορτ. 20-17 προηγείται η Thunder. Φωτόπουλος για 2 σούτ εκτός ισορροπίας, είναι άστοχος. Rebound από ποιον? Από τον Πέτρο Ζαΐμη, προσθέτει στο Λιγάρο. Λαγός απέναντι είναι ο Δημήτρης Ζαΐμης. Κάνει λάθος πάσα πλέον ο Φωτόπουλος. Πάμε να φωνάζει ο Βαζδάνης. Στρέφουν οι συμπαίκτες του. Παγούνης. Φωτόπουλος ήταν στη γωνία. Ανάγκη από το Παγούνη. Νέα προσπάθεια από την περιφέρεια. Τώρα στο κύριο Παγούνης. Time out, τίκτωση όλα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. 3:53 ακόμη για την ανάπαυλα. 20 όλα, η πρώτη σοπαλία του παιχνιδιού. Μάλλον νομίζω και στην αρχή το σκορ ήταν 2-2. Δεν θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, λογοθέτης Ζαράνης, Βαζδάνης, Πέτρος Ζαΐμης και ο Δημήτρης Ζαΐμης. Αυτή είναι η κατάδα της Thunder. Ζαράνης με το 3, ξαναδίνει το προβάδισμα στη Thunder. Του Μπακάρη, Ζωηδόπουλος, Λουδάρος, Παγούνης και Διαμάντης. Πεντάδα που έχει επιλέξει ο Νίκος Κριτσόπουλος να αγωνίζεται αυτή τη στιγμή. 4 φάουλ υπενθυμίζω έχουν κάνει οι γηπεδούχοι, μόλις ένα, η Thunder. Διαμάντης λάθος, ο Μπαζδάνης δεν μπορεί να κλέψει, το κάνει όμως ο Ζαράνης. Και φάουλ του Ροϊδόπουλου, τρίτο ατομικό φάουλ του Ροϊδόπουλου και βολές για τον Ζαράνη. Αλλαγή Ροϊδόπουλος θα καθίσει στο πάγο για να προφυλαχθεί, Κατσαρογιάννης επιστρέφει. Με τρεις συνεχόμενες πόντες του Ζαράνη, η Thunder ξαναπροσπερνά. 20-23. Μπακάρης. Κατσαρογιάννη μόνος είναι ο Παγούνης. Δίνει την μπάλα, Παγούνης για τον Λιβάρο. Παγούνης για τρεις. Με 24 στη Στεφάνη. Λιβάρο το Διαμάντη με 33. Δεν εκτέλεσε, δεν βιάστηκε, απέλεξε να πάει η ομάδα της οργανωμένη επίθεση. Έχει δευτερόλεπτα ακόμη, Κατσαρογιάννης για 2 με το νούμερο 20, ριμπάουντ από τον Δημήτρη Ζαΐνη. Παρά τις αρκετές απουσίες που έχει η Thunder, εμείς θα πηγαίνει καλά. Ισορροπημένο είναι το μάτς. Λογοθέτης μπροστά στον Διαμάντη για 3. Ριμπάουντ από τζάπο την ρέφερη. Όπως Παγούνης και Ζαράνης έπιασαν ταυτόχρονα την μπάλα. Και είναι για τους Milwaukee Sucks. Σαρογιάννης, πάνω του Δημήτρη Ζαΐνης. Μάτις για 3 με το 33. Ούτε τώρα. Πάνω τον Πέτρο Ζαΐνη, ο Δημήτρης τον λογοθετή. Λέξει ο κύριος Ολοκακόμη, λογοθέτης για τον Ζαράνη. 5 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί ο Ζαράνης. Σηκώνεται για 3 με το 3. Φάουλ του Μπακάρη πάνω στο λογοθέτη. Και βολές για τον τελευταίο.
5. Με 5-0 σερία. Οι Thunder ήταν διαφορά 5 πόντων. Το 20-20 έχει γίνει 20-25. 95 στο ρόλο ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Καρογιάννης και δίκη φάουλ τον Ζαράνη. Από εκείνον, κανένα φόλ δεν δόθηκε. Από μία επειδή στα έχει ακόμη κάθε ομάδα. Γιάννης, το 20, αστοχή, ριμπάνε το Λουδάνο με 13-14 δευτερόλεπτα. Παγούνης, 8 δευτερόλεπτα. Τσαρογιάννης ξανά. Στο Γιωμάτι, όχι στο Παγούνι, στη λήξη εκείνους για 3-24, μέσα και αυτό! 27-25, τελευταία επίδεση του ημιχρόνου για τη Thunder. Και τους Μιγκόκης άρχισαν να προσθενάνε για πρώτη φορά. Απόψε, Ζαράνης, 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπαζδάνη. Μπαζδάνη τελικά θα πάρει την προσπάθεια, φάλ, κακό φάλ στο Γιωμάτι, δύο βολές τον Μπαζδάνη. 2,6 για την λήξη του ημιχρόνου. Ο Μπαζδάνης θα διαμορφώσει το σκορ του πρώτου μισού. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη 27 όλα. Ισόπαρες από την θα πάνε δύο μάνες από την κυρία. Ξαρογιάννης για τον Διαμάντη, πετά την παραμετρή 33, αστοχή 27, όλα σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. 27 όλα, Βοξάκης πόδια στην Thunder. Πεντάδα στην Thunder, Δημήτρης Ζαΐνης, Βαζδάνης, Πέτρος Ζαΐνης, Λάζος από Δημήτρη και ο Λεωτόπουλος. Πλαγός και ο λογοθέτης, αυτή είναι η πεντάδα στην Thunder, από την άλλη μεριά. Παγούνης, Κατσαρικάνης, Λιβάρος, Διαμάντης και Φωτόπουλος. Διαμάντης για τρεις. Στοχή ο Τόλης. Και δίνει για δεύτερη φορά το προβάδισμα στο συνεργό του Σάξ. 30-27. Λαγός, ο λογοθέτης. Θα απαντήσει. Απαντά ο λογοθέτης με τον ίδιο τρόπο. Η περιφέρεια σκοράνε τις ομάδες στην έναρξη του Δευτέρου. Εκείνος δοκιμάζει το χέρι του, αστοχή, ριμπάνω τον Δημήτρη Ζαΐνη. Βάνης. Βάνης για 3 με το 5, σίγουρα ριμπάνω τον Διαμάντη, 33. Θέλω να δούμε λίγο τα στατιστικά των δύο ομάδων, όπως τα κατέγραψε ο Γιώργος Χρήστος στο ημίχρονο. Λοιπόν, εγώ ξάξη είχα μία στις δύο βολές. 21 τρίποντα, βήματα τον λαγό και 4 στα 19 τρίποντα. Μάζεψαν 21 rebound.
της Αυγάνης από την Ζαΐνη. 9 επιθετικά 12 αμυντικά, 5 ασίστ, 4 εκπληξίματα, 6 λάθη και 1 τάπα. Από την άλλη μεριά, 10 στις 12 βολές. Thunder, 7 στα 16 τρίποντα και 1 στα 10 τρίποντα. Ο Βαζδάνης είναι ο μοναδικός που προσπαθήσει στο πρώτο μήχρονο. Στην περιφέρεια, 18 τα rebound, 4 επιθετικά, 14 αμυντικά. Διαμάντης ξανά για 3. Το 33. 3 ασίστ, 6 εκπληξίματα και άλλα τόσα λάθη για την Thunder. Κορυφαίος. Παγούλης με 8 πόντους, 5 ο Φωτόπουλος και άλλες τόσες ο Διαμάτης. Ο Διαμάτης με τα 2 τρίβολα που πέτυχε και έφτασε τους 11. Με τους Ζαΐνες στο χείρι πάνω του Φωτόπουλο. Ενώ 4 Ηρωιδόπουλος και Αναστασιάδης. Από την άλλη μεριά 9 πόντους ο Μπαζδάνης, 6 ο Πέτρος Ζαΐνης και 7 ο Ζαράνης. Κατσαρογιάννης. Double-double κοντάβλης και το Πέτρο Ζαΐνης είχε 6 πόντους και 6 rebound. Διαμάντης ξανά για 3 αστοχή αυτή τη φορά, δεν τα βάζει κιόλα. Πόλο όμως από τον Λιβάρο για πρώτη φορά στο συν 5 Μιλγόκι Σάξ. 35-30. Ενώ για τον Μιλγόκι Σάξ ο Διαμάντης θέλει ακόμη 3 rebound. Τρίποντο, όχι δίποντο ήταν από τον Πέτρο Ζαΐνη. Το 32 έφτασε τους 8 πόντους. Δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ψαρογιάννης. Τελέσει μπροστά στον Μπαζδάνη. Έστω εδώ ζουμπάνω του Ζαράνη. Ζαράνη, αστόχη σε ριμπάνω του Διαμάντη. Διαμάντη στον διασμό. 4-1-1. Εκτελεί για 3 ο Διαμάντης. Έχει ψυχολογία ο Τόλης. Ακόμη ένα τρίποντο της τράχης. Ζητάει time out. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Συνέχεια στο μάτς 38-32 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κόλτ Διαμάντη. Μιλγόκι Σάξ προηγούνται με 6 πόντους. Παγούνης, Διαμάντης, Λουτάρος, Κατσαρογιάννης και Φωτόπουλος. Πέτρος Ζαΐνης από το high post είναι άστοχος. Βαζδάνης, Πέτρος Ζαΐνης, Λογοθέτης, Λαγός και Ζαράνης. Εντάδα της Thunder 11-5. Και την ελισκόρη πέρα τον Σάξ στα πρώτα 4 λεπτά της επανάληψης. Παγούνης και εκείνος για 3 με 24. Στοχή, τον πάνω του λογοθέτη. Λαγός. Ζαράνης, μπάλα εκτός από τον Παγούνη. Λαγός για 3 μπροστά στον Διαμάντη, είναι έστοχος. 38-35, ρεσιτάλε στοχείες από τις δύο ομάδες από την περιφέρεια. Λέξη άλλα δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο και των δύο ομάδων. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμίζω 1-0 προηγείται η Thunder με τη νίκη που πήρε στο Athens Sports Hall με 50-43. Τσαρογιάννης από το σπίτι του. Στο χείρι, πάντως Λουζάρο, νέα ευκαιρία για την Μιλγόκι Σάξ. Διαμάντης ξανά για 3 στο χείρι, πάντως Λουζάρο. Λουζάρο πάνω στο λογοθέτη. Διαμάντης πετύχει 3 πόντους νομίζω. Ζαράνης για 3 αστοχή rebound από τον Τσαρογιάννη. 40-35. Αυτό το ξεκίνημα που κάνουν δύο ομάδες ανεβαίνει ο πύχης των πόντων που θα πρέπει να πάρει να βάλει ο νικητής. Θα έχουμε σίγουρα εξαιρετικό σκορ από το πρώτο μάτς. Ο Ροϊδόπουλος θα δώσει ανάσα στον Διαμάντη. Ο Ροϊδόπουλος έχει 3 φάουλ στην πλάτη του.
Μαγούνι βήματα από τον τελευταίο με 24. Από ένα φαουλ μόλις έχουν κάνει δύο ομάδες. Λαγός με τον Μπασδάνη πάνω του Κατσαρογιάννης. Λογοθέτης για τρεις μπροστά στο Ροϊδόπουλο, είναι έστοχο 40-38. Οι επιθέσεις των δύο ομάδων έχουν πάρει φωτιά στο τρίτο δεκάλεπτο. 13 πόντους η Milwaukee Bucks, 11 η Thunder. Με αυτοθυσία βούτυξε και ο λογοθέτης Ζαράνης έκλεψε. Λάβεις από τον Κατσαρογιάννη. Πάω του Λιγάρου πάνω στο Ζαράνη. Έχουμε 8 δευτερόλεπτα. Βαλδάνης για 3 μπροστά στο Κατσαρογιάννη, μέσα και αυτό, 40-41. Προσπερνάει η Thunder. Για 2 τελικά μέτρησε το σου του Βαλδάνη. Αγώνης για το Κατσαρογιάννη, πλάτη στο καλάθι. Ο Τόπουλος με το Ροϊδόπουλο για 2 με το νούμερο 21 είναι έστοχος, 42-40. Η τάλη ευστοχία των δύο ομάδων συνεχίζεται. Λαγός έξω για τον Ζαράνη. Το μετρή θα εκλέξει. Έχει δίσδυση, έτοιμο καλάθι για τον Λαγό. Φάουλ του Κατσαρογιάννη, δύο βολές για τον Λαγό. Ο αρχηγός της Thunder εκτελέσει δύο βολές. Μεσοβολή 42-41. Τρίτο μαδικό των Milwaukee Bucks, 1 η Thunder. 42-42, 2 στις 2 από τον Λαγό. Δύο ομάδες στον δύο μεγάλο το έχουν βγει ρυθμό. Φάω του Ζαράνη, πάνω στο Κατσαρογιάννη. Στη δεύτερη στον Λαγό. Δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος δείχνει τη Thunder κόσμο με φάουλ. Τσαρογιάννης με τον Λουδάρο ξανά. Τσαρογιάννης για τρεις, ο Παγούνης με 24. 45-42. Ξανά προτιμώνει της αναμέτρησης Μιλγόκη Σάξη. Λαγός το Κουζαίνης από την κορυφή της ρακέτας. Πλατσαριστό δίποντο για σύντα το Λαγό. 8-5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο στο Σαλαστό. Μπούνις ξανά για 3. Στο σίδερο λιμπάνο το Λιβάρο με το 11. Βήματα το Λιβάρο στη συνέχεια. Αλλαγή Αναστασιάδης στη θέση του Φωτόπουλου. Πίσω! Φτάνεις για 3 με το 5. Στο χωριμπάνο το Παγούνι. Τα 8 πόντους η τελικό της Άγης, 17 η Thunder. Κατσαρογιάννης, το 20 φάουλ από τον λογοθέτη, 2 βολές για τον Σταύρο Κατσαρογιάννη. Έλα,
μέσα η πρώτη βολή. Εξέδειας rebound από τον Ζαράνη. 46-44. Τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Ζαράνης εκτελεί για 3. Αστοχή μπάλα εκτός από τον Λιβάρο. Λαγός για 3 μπροστά στο Ροϊκόπουλο. Αστοχή μπάλα τον Λιβάρο. Στο τέλος του δεκαλέπτου, αν δεν κάνουν βέβαια φάουλ, ο Τρουζαΐνης είχε τον Μπαζδάνη με το νούμερο 5. Καλάθι και φάουλ, όχι, μόνο φάουλ. Το φάουλ από τον Σαρογιάννη. Δύο βολές για τον Βασίλη Μπαζδάνη. Μέσα η πρώτη βολή, πέναντι χωρίς τον αλλοφύλακα, είναι η βολή για τον Βαζδάνη. Ποιος στους δύο. 17,5 προς τους ενεργούς της Σάξης. Στάντερ έχει να δώσει ένα φάουλ. Σαρογιάννης. Τον 7 δευτερόλεπτα. Πάτου λογοθέτει, δώσανε τελικά φάουλ οι Γαλανόλευκοι. Διαμάτης περνά στο παρκέ για να πάρει λογικά την τελευταία επίθεση. Λιβάρος για 3 με το 11. Στο χέρι πάνω του Βαζδάνη με το 5. Βαζδάνης πετά την παραμετρό να χέρι, είναι άστοχος. 49-46 στο συν 3 μου γκολ Σάξης. Από λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο δεκάλεπτο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. 49-46 με όπλο την περιφέρειά τους Βουλξάξ προηγούνται με την έναρξη του δεκαλέπτου. Παγούνης Βαϊδόπουλος, Κουμπακάρης, Φωτόπουλος και ο Κατσαρογιάννης. Βαϊδόπουλος σας στόλισε. Πάνης ο Βαζδάνης, πάνης ο Κατσαρογιάννης. Βαζδάνης, Πέτρος Ζαΐνης, Λογοθέτης, Ναράνης και ο Λαγός, αυτή είναι η πεντάρα της Thunder. Για 3 με το 8. Καλαβέτε πάνε το καρτίνο. Λογοθέτη στήριξε στο τραπόλι, στήριξε το rebound. Μια επίθεση με καλή σάντρο στο τον Κεντιστάντερ. Ακόμη 6 δευτερόλεπτα. Μπαζδάνη στήριξε από την baseline. Με το 5 αστοχή. Σάρος Κατσαρογιάννης στήριξε το rebound. Άστοχοι σε δύο ομάδες στις πρώτες επιθέσεις τους. Στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Κατσαρογιάννης ανοίγει το σκόρ από την περιφέρεια. 52-46. Η δόκτυσάξη είναι αυτή που καίγονται απόψε για την νίκη. Ζαγάνης. Λαγός για τον λογοθέτη και εκείνος από την περιφέρεια με την 23. Στο σύντολο Ιμπάνγκο Λεδόπουλο. Δεν ρισκάρει την πάσα για τον Φωτόπουλο στον βιασμό. Έλεξε να αφήσει στον Κατσαρογιάννη. Βαϊδόπουλος, πλάτη στο καλάθι πάνω τον Ζαράνης. Βαϊδόπουλος κλείστηκε έξω για τον Κατσαρογιάννη. 3 δευτερόλεπτα ακόμη για 2 με το νούμερο 20 μέσα και αυτός σούπε εκτός της ορροπίας. Για πρώτη φορά στο σύν 8 η Μιλγόκη Σάξ. 54-46. Ζαράνης πέτυχε 5 συνεχόμενους πόντους και το Ζαΐνης αστοχή από την Βιτζιβανκέτας Λιμπά. Φωτόπουλο κερία να πάρουν υψίγια διαφορά έχουν οι Μιλγόκη Σάξ. Κάτι διαφορά που πήρε η Thunder στο πρώτο μήνα ήταν το συν 7 αυτές τις 4 φορές περίπου. Μπακάρης έπαιξαν ωραία το πήρα.
το καλάθι από τον του Μπακάρη. 56-46. Ένα time out πρέπει να πάρει Thunder. Συνδυασμένο ξεκίνημα της Μιλγκόκη Σάξ. Λογοθέτης για 3-23. Έγκμπολ. Μπολά δίκο με το κεφτάκι. Παγούνης για τον Κατσαραγιάννη, ξανά για 3-20. Σποχή, rebound, ο Ζαράνη. Για να έρθει να δει ο Ζαράνης στην αντιπαλιάνη, ο φάουλ του Τσουμπακάρη. Σωματάει στον εγγραφό των αντιπάλων. Δημήτρης Ζαΐμης, θα περάσει στη θέση. Διαμάντησε το μεταξύ του κατέστησης του Κατσαραγιάννη. Ο Δημήτρης Ζαΐμης, θέση του Πέτρου. Τόνα χέρι με τον 5 με άστοχο rebound από τον Σεφτόπουλο, ψηλότερα από όλους μαζί στο αμυντικό rebound. Το blackout ξεκίνησε η Thunder το τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς κάποιο καλά στα πρώτα 3 λεπτά που έχουν διανύσει. 7-0 σε ρίτρια έχουν οι Milwaukee Sucks. Βήματα από τον Τουμπακάρη. Ή τους Bobbers ή τους Fast Break. Bobbers έκαναν το 1-0 σειρά. Bobbers είναι ο αντίπαλος στον ημιτελικό του κυπέλου για τη Thunder. Thunder Bobbers ένας ημιτελικός. Αν φυγέξει, αν θα ενσυνούν να δείξει ο άλλος. Παγούνης. Στην 5 δευτερόλεπτα, Φωτόπουλος πρέπει να εκτελέσει. Λάθος πας από τον Φωτόπουλο, ούτως ή άλλως τελείωνε και η επίθεση της ομάδας του. Μαράνης, λογοθέτης, καθαρή άμερα από τον Μπαρκάρη, ριμπάνε τον Φωτόπουλο. Δεν κατέβασε τα χέρια ο Κοσάρης, που ο λογοθέτης. Θέλει με τώρα στο Thunder, όχι σηκώνει το λογοθέτης, όλα καλά. Αλλαγή λογοθέτης, αγαπή στο πάγκο, ο Πέτρος Ζαΐμης επιστρέφει. Όπου να είναι συγκρόνιμο το πρώτο πεντάλεπτο του τελευταίου δεκαλέπτου. Και η Founders δεν έχει βρει την ώρα προς το τίποτα καλά. Η Διαμάντης για 3-33. Μέσα και αυτό! Διαμάντης είναι μακράν ο κορυφαίος σήμερα. Το συνολικό της Σάξ που παίρνει διαφορά ασφαλείας πλέον 13 πόντων. Δημήτρης Ζαΐμης το στόμα από τον Ραϊκόπουλο! Όλα πηγαίνουν καλά για τους Μιλγκόκη Σάξ. Βρίσκονται πολύ κοντά στο 1-1. Ο Μαρκάης τους για 2 με 21 στο χείρι μπαν στο Μπαζάνι. Πάω του Διαμάντη. Μαράνης για 3 με το νούμερο 3. Ούτε τώρα. Ο Μπαου να κρίνω τον λαγό. Ποιος θα λύσει τον κόντρο δεσμό για τη Thunder. 10-0 σερί, δημιουργό Ξάξ, Λαγός, ούτε ο Λαγός. Λιμπάνε τον Παζδάνη. Ζαράνης. Τον Παζδάνη 6 δευτερόλεπτα. Ελεύθερος ο Δημήτρης Ζαΐμης, για 3 με το 12, ούτε ο Δημήτρης Ζαΐμης. Ρεσιτάλα στοχείας από τη Thunder στο πιο κρίσιμο σημείο του Δημήτρης. 49-46, έχει γίνει 59-46. Οι Βόξαξ πολύ κοντά στο να ισοφαρίσουν τη σειρά 1-1. Διαμάντης από το σπίτι με το 33. Ανέβαζε και αυτό, δηλαδή τι να πούμε. Λαγό στο rebound για τον Μπαζδάνη.
Ζαράνης για τον Πέτρο Ζαΐνη. Ζαράνης από τα 7 μέτρα επιτέλους. Επιτέλους 6 λεπτά χρειάστηκαν οι Καλανόλικοι. 59-49, time out ο Κυριτσόπουλος. 4 λεπτά ακριβώς για τη λήξη. Θα μάθουμε αν τον Γκολ Σάρξ θα κάνουν το 1-1. Με Βάρος, Μπακάρης, Βεδόπουλος, Διαμάντης και Παγούνης, η πεντάδα της ομάδας του Νίκου Κυριτσόπουλου, Μπαστάνης, Αράνης, Δημήτρη Ζαΐνης, Πέτρο Ζαΐνης και ο Λαγός. Στο πάγκο παραμένει ο τραυματίας λογοθέτης. Δεν ξέρω αν θα ξαναπεράσει το μάτς. Για δύο Παγούνης με 24-61-49. Δύσκολα πλέον θα μπορέσουν να κάνουν και μια ανατροπή να επιστρέψουν στον φιλοξενούμενο. Πέτρο Ζαΐνη έξω για ακόμα, ο Παγούνης κλέβει. Όλα υπέρ των Μιλγόκης άξιο τελευταίο δεκάλεπτο. Καρδία του εκπομένου σκορ για εκείνους. Βεδόπουλος θα επιλέξει ο Άρης, θα γυρίσει με το 21 στο φάουλ του Μπακάρη του Τουλουγάρου πάνω στον Μπασδάνη, τέταρτο ματικό των Σάξ. Ακόμη σεισμό οι φιλοξενούμενοι με ακόμη 2.50 στην διάθεσή τους. Φάουλ του Ροϊδόπουλου, βολές για τον Ζαράνη. Τέταρτο φάουλ του Ροϊδόπουλου. Αναστασιάδης με το 9 στη θέση του Παγούνη με το 24. Όχι στη θέση του Μπακάρη, τελικά ο Παγούνης παραμένει στο μάτς. Ζαράνη βγάζει την πρώτη βολή. Στα 1.51. Κανένα φάουλ δεν έχει κάνει η Thunder μέχρι στιγμής. Thunder που θα γνωρίσει την... έχει τρεις στη regular season, νομίζω μία στη pre-season. Δεν έχει καμία στη pre-season, δεν θυμάμαι καλά. Το Εδόπουλος εδώ μπορεί να ευστοχίσει. Η τέταρτη ή πέμπτη της ήττα θα είναι. Θα Thunder. Ο Εδόπουλος με το 21, αυτά έκανε όλα ωραία. Το τελείωμα, νέο rebound τον Λουγάρο. Αφού παίρνουν και τα rebound οι Νικόν Ξάξ, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Ζαράνης. Ζαΐνης για τον Λαγό, για τρεις μπροστά στον Διαμάντη. Είναι έστοχος, 61-54. Να δούμε αν θα δούμε καμιά επική ανατροπή από την Thunder. Όλα γίνονται στο μπάσκετ. Μιλάμε όμως για αυτοκτονία για τον Λαγό Ξάξ. Παγούνης τελείζει φάουλ, δεύτερες δύο βολές. Το φάουλ από τον Μπασδάνη. Δύο βολές για τον Παγούνη. Αλλαγή Κατσαρογιάννης. Θα αντικαταστήσει τον Παγούνη, ο οποίος πρέπει όμως πρώτα να εκτελέσει βολές. Να εξεκόντει ανακασόνιξ λαλάει πάνω το επόμενο μάτς εδώ στον στο Σαλασπόρ του Ήλιον. Έξω και η δεύτερη μπάντα τον Μπασδάνη. Πάνε στοχίσουν οι Καλανόλους και τον Βούλτσι μια φραγή. Ζαράνης τι θα επιλέξει για τον Λαγό. Λαγός για τον Ζαράνη, παραλίγο το λάθος. Πέτρος Ζαράνης για τρεις με το 9-61-57. Στους 4 η διαφορά. Αλλαγή για τους Μιλγόκι Σάξ. Κατσαρογιάννης στη θέση του Παγούνη. 8-0 σερί η Thunder. Να λοιπόν πω από το πουθενά, η Thunder επιστρέφει και διεκδικεί στα ίσα το ρόστιο αγώνα. Ο Τσαρογιάννης ακόμα αυτό δεύτερο φάουλ του Μπασδάνη, δεύτερο φάουλ του Μπασδάνη.
δεύτερο ομαδικό. Ο Ιδόπουλος στο πάγκο, Παγούνι στη θέση του. Μια 14 ευρώ για τον δημιουργό της Άξης. Ακόμη 5 δευτερόλεπτα. Το λέει για 3 σίγουρα. Το κάνει με το νούμερο 20. Game over! Με την τρίποντη βόμβα του Κατσαρογιάννη. Λοιπόν, τη άλλη του δρόμου τη νίκη. Για 4-7 λαγό. Για 3 με το 8. Αστοχή. 1-1 λοιπόν. Ισοφαρίζουν οι κουτρινόμαυροι. Δίκαια ήταν σαφώ ανώτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Το τελικό σκορ περιμένουμε να δούμε. Προσπάθησαν να κάνουν την ανατροπή οι φιλοξενούμε, δεν τα κατάφεραν, δεν έμειναν στην προσπάθεια. Σαρογιάννη για μπει αυτή τη φορά. Αστοχή, μικρό το κακό, ριμπάνω του Ζαράνη με το 3. Ζαράνη, το νούμερο 3, αστοχή, ριμπάνω τον Παγούνι με το 24, 10 δευτερόλεπτα. Σαρογιάννης δεν εκτελεί. 64-57 τελικό αποτέλεσμα από εμάς, καλό σας βράδυ.